Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Άλλη μια Τετάρτη μαζί με τα χρώματα του λόγου. Πρωταπριλιά σήμερα, αλλά δεν έχουμε σκοπό να πούμε αστεία, να πούμε ψέματα, δεν έχουμε σκοπό να σας κοροϊδέψουμε, γιατί η κατάσταση νομίζω ότι τριγύρω μας όσο πάει γίνεται και πιο σοβαρή και έτσι δεν έχει πλέον νόημα ούτε αυτό το πρωταπριλιάτικο αστείο, ούτε αυτό το πρωταπριλιάτικο ξεγέλασμα της πραγματικότητας, φίλοι μου. Η σημερινή εκπομπή έχει σκοπό με τον καινούριο μήνα να κάνει μια καινούργια αρχή, μια αρχή με ένα θέμα αρκετά σοβαρό. Ένα θέμα που δεν ξέρω αν ταιριάζει με αυτή την όμορφη ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα, αυτό τον εξαιρετικά θερμό καιρό, αυτή την αύξηση της θερμοκρασίας. Σίγουρα όμως η δική μας θερμοκρασία έχει ανέβει, γιατί πολλά και διάφορα γίνονται τριγύρω μας. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε χάσει την ησυχία μας ως πολίτες, έχουμε χάσει την ησυχία μας ως Έλληνες, έχουμε χάσει την ησυχία μας γενικά και είμαστε συνεχώς σε μια κατάσταση πυρετού. Γιατί όσο και αν τριγύρω τα ΜΜΕ προσπαθούν να μας πείσουν ότι η επικαιρότητα, αν θέλετε, έχει άλλα σημαντικότερα θέματα, εμάς μας καίει κάτι που ζούμε καθημερινά στο πετσί μας. Μας καίει αυτός ο φόβος του όταν θα κατέβουμε από την πόρτα του σπιτιού μας κάτω, όταν θα βγούμε από την πολυκατοικία μας, ποιον θα συναντήσουμε, ποιος ενδεχομένως μπορεί να καραδογεί σε κάποια σκοτεινή γωνιά, ποιος μπορεί να μας επιτεθεί, σε ποια γριούλα μπορεί να κλέψουν την τσάντα, σε ποιον γεράκο μπορεί να επιτεθούν για να του πάρουν τα λίγα ευρώ που έχει μέσα στην τσέπη του, ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του ή την πονηριά του, ούτως ώστε να πάρει το πορτοφόλι μας την ώρα που περιμένουμε στην ουρά στην τράπεζα. Ποιος μπορεί το βράδυ που δεν τολμούμε πλέον να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι στο πεζοδρόμιο, ποιος μπορεί να γίνει η σκιά μας και ενδεχομένως, αν μιλάμε για γυναίκα, να μας βιάσει. Αν μιλάμε για άντρα, να βγάλει κάποιο μαχαίρι και να μας επιτεθεί. Αν μιλάμε για νεαρό παιδί, να του πάρουν το κινητό και χίλια δυο άλλα παρόμοια περιστατικά που βιώνουμε καθημερινά όλοι μας ως Έλληνες πολίτες. Γιατί η εγκληματικότητα, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής δηλαδή, όσο πάει γίνεται και πιο σοβαρό σαν ζήτημα. Η εγκληματικότητα απειλεί τη ζωή μας καθημερινά, έχει γίνει ο φόβος μας, δεν έχουμε σκοπό να σας τρομοκρατήσουμε, αλλά έχουμε σκοπό να δούμε γυμνή την αλήθεια απόψε. Η εγκληματικότητα λοιπόν έχει αρχίσει και παίρνει τέτοιες διαστάσεις που είναι πλέον ανησυχητική. Ανησυχητική μέχρι σε όριο συναγερμού θα μπορούσα να πω, σαν αλήθεια της εποχής μας. Όλοι λένε δεν έχουμε αρκετούς αστυνομικούς, αισθανόμαστε ασφαλείς. Τι κάνει η αστυνομία? Μήπως θα έπρεπε παράλληλα με την αστυνομία να πούμε τι κάνει αυτό το κράτος, ποιος νοιάζεται για το κατά πόσον είμαστε ή δεν είμαστε ασφαλείς σαν πολίτες? Το κράτος φροντίζει πραγματικά να βρει τρόπο να μας κάνει να ηρεμήσουμε ή αφήνει την κατάσταση σκόπιμα να τραβήξει έτσι όπως τραβάει για πολλούς και διάφορους λόγους τους οποίους θα προσπαθήσουμε απόψε να εξετάσουμε μήπως και μπορέσουμε και βρούμε κάποιες απαντήσεις. Εγκληματικότητα λοιπόν και αστυνομία. Αστυνομία που μέχρι πρότινος μπορεί κάποιοι από εμάς να λέγαμε ότι έχει καταντήσει αόρατη. Είναι σαφώς ορατή όταν μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα, για υπουργούς, για VIPs, για δεν ξέρω ποιους. Εκεί τους βλέπουμε μαζεμένους τους αστυνομικούς ή όταν γίνεται κάποιος αγώνας στα γήπεδα, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή μας. Όμως στις γειτονιές, μέχρι πρότινος τουλάχιστον, αστυνομικό δεν βλέπαμε. Και όταν έπεφτε το σκοτάδι εκεί πέρα, τα πράγματα αρχίσαν να σημαίνουν λιγάκι συναγερμό. Αρχίσαμε να ζούμε σκηνές από Σικάγο και βάλε. Πρόσφατα βέβαια, εδώ για κάποιες μέρες, αρχίζουμε να βλέπουμε κάποιες περιπόλους. Αρχίζουμε να βλέπουμε κάποιους αστυνομικούς νεαρούς, όμορφους δεν λέω, και αστυνομικίνες όμορφες, οι οποίες φιλοδοξούν να μας αποκαταστήσουν αυτή τη χαμένη μας ηρεμία. Θα δούμε. Θα το εξετάσουμε απόψε κατά πόσον αυτό είναι εφικτό ή όχι. Ακούσαμε και πικροχόλα σχόλια σε κάποιες ειδήσεις ότι και καλά αυτοί οι περίπολοι ουσιαστικά δεν πρόκειται να παίξουν σημαντικό ρόλο γιατί ακόμη δεν ξεκίνησαν, καθίσαν και ήπιαν καφεδάκι σε κάποιο σημείο κεντρικό της Αθήνας, σε κάποια καφετέρια και αν θέλετε καταδικάσαμε εκ των προτέρων μία προσπάθεια που ίσως να φιλοδοξούσε να έχει ένα τελείως διαφορετικό αντίκτυπο. Θα συζητήσουμε και ένα άλλο θέμα απόψε που
προσωπικά εμάς σαν εκπομπή μας έχει αναστατώσει, μας έχει προβληματίσει και θα θέλαμε και την δική σας τοποθέτηση στο ζήτημα. Ακούστηκε, προτάθηκε ότι επειδή δεν επαρκούν πλέον τα άτομα τα οποία επανδρώνουν την ελληνική αστυνομία, θα χρησιμοποιηθούν και αλλοδαποί. Άρα, φίλοι μου, θα πρέπει δηλαδή ουσιαστικά να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο ότι θα δούμε αλλοδαπούς αστυνομικούς να παίζουν το ρόλο. Ποιο ρόλο, ο λύκος φυλάει τα πρόβατα, ο λύκος φυλάει τους λύκους. Δεν ξέρω τι ακριβώς, για να μην γίνω κακιά, δεν θα πω τίποτε περισσότερο. Θα αφήσω τους εκλεκτούς απόψινους προσκεκλημένους να πάρουν θέση, αλλά θέλω και την δική σας θέση. Θέλω να μάθω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Θέλω να μάθω αν έχετε προτάσεις να κάνετε. Και οτιδήποτε έχετε να πείτε στον αέρα, θα χαρούμε να το ακούσουμε και να το ακούσουν και τα αυτιά, αυτά που ξέρουμε ότι σίγουρα μας ακούν, μια και η εκπομπή μεταδίδεται στο YouTube και μας βλέπουν όχι μόνο πανελληνίως, αλλά παγκοσμίως. Φίλοι μου, σπέβδω εξ αριστερών να παρουσιάσω έναν βασικό συνεργάτη της εκπομπής μας, τον ξέρετε και από προηγούμενη εμφάνισή του, τον κύριο Δημήτρη Ντούμα, ο οποίος είναι αστυνομικός κατά βάση, αλλά είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος. Καλώς ήρθατε, κύριε Ντούμα. Καλησπέρα σας. Δόξα τω Θεώ, μπορέσαμε και σας έχουμε σήμερα μας, γιατί κάναμε μαύρα μάτια να σας δούμε στις προηγούμενες εκπομπές, αλλά προφανώς ήσασταν περιζήτητος και από πολλά κανάλια, αλλά και λόγω υποχρεώσεων. Ναι, μπορώ να πω, η αστυνομία πουλάει αυτό το διάστημα. Πουλάει, ε? Yeah. Ωραία, μου αρέσει αυτό. Πουλάει η αστυνομία. Αφού φτάσαμε να πουλάει και η αστυνομία, λοιπόν, έχουμε να πούμε απόψε πράγματα και θαύματα. Να τα πούμε, γιατί όχι. Να τα πούμε και να τα πούμε πάντοτε έξω από τα δόντια. Γνωρίζετε ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει λογοκρισία, εδώ λέγονται αλήθειες. Πολύ ευχαριστώ. Έτσι, μπράβο. Δίπλα στον κύριο Ντούμα, βεβαίως, έχουμε έναν άλλο εκλεκτό συνεργάτη της εκπομπής μας, τον δικηγόρο μας, τον κύριο Τάσο Δημητρακόπουλο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση για μία ακόμη φορά. Εμείς ευχαριστούμε που απόψε θα μας δώσετε τα φώτα σας. Τάσος Δημητρακόπουλος, λοιπόν, δικηγόρος, έχει καταντήσει να είναι νομικός σύμβουλος της εκπομπής ουσιαστικά, δηλαδή, γιατί του ζητάμε τα φώτα και θα του τα ζητάμε από εδώ και μπρος αρκετά συχνά. Και να θυμίσω επίσης, φίλοι μου, ότι ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι και αρθρογράφος στην εφημερίδα Κόσμος, αλλά στην εφημερίδα Ελεύθερος Κόσμος έχουμε και την κεφαλή απόψε, γιατί έχουμε τον εκδότη της, τον κύριο Δημήτρη Ζαφυρόπουλο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Κύριε Ζαφυρόπουλε. Και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Καλό μήνα. Πιστεύω ότι θα έχετε να μας πείτε πολλά και ενδιαφέροντα ως εκδότης. Σίγουρα θα έχετε επισημάνει σημεία που πονάνε. Είναι τεράστιο το ζήτημα της εγκληματικότητας με πολλές διαστάσεις, τις οποίες ελπίζω σήμερα να τις αναλύσουμε και να μπορεί να βγει κάποιο συμπέρασμα καλό για τους ανθρώπους που μας ακούνε. Στο άκρο δεξί έτυχε να κάθεται εκεί. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Χανιώτης, έρχεται για πρώτη φορά στην εκπομπή μας, θεολόγος σύμφωνα με τις σπουδές του, αλλά αρθρογράφος στην εφημερίδα πάλι Ελεύθερος Κόσμος. Καλώς ήρθατε, κύριε Χανιώτη. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας απόψε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί όλο το πάνελ σήμερα, η ομίγυρης με συγχωρείτε για το ξένο όρο, αλλά εδώ τώρα έτσι όπως έχουμε καταντήσει, φίλοι μου, μην κρυμόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μας χρησιμοποιούμε σαν καραμελίτσες όλες αυτές τις ξένες λέξεις και δεν κάνουμε και καμία προσπάθεια να τις αντικαταστήσουμε. Επομένως, πρώτη εγώ αναγνωρίζω το σφάλμα μου. Στην απόψινή λοιπόν ομίγυρη έχουμε νέους ανθρώπους. Και έχουμε νέους ανθρώπους γιατί το υποσχεθήκαμε, όσοι το είδατε θα το θυμάστε, την πρωτοχρονιά, παραμονή πρωτοχρονιάς, ότι από εδώ και μπρος θα φέρνουμε νέο αίμα, όσο μπορούμε πιο νέους και τους παλαιούς. Σεβόμαστε την πείρα, σεβόμαστε την προϋπηρεσία, σεβόμαστε την καμπή ηλικία, αλλά θέλουμε ζωντάνια, θέλουμε νιάτα, θέλουμε αίμα που να βράζει, γιατί έτσι όπως έχει καταντήσει η κατάσταση σήμερα, μόνο το αίμα που βράζει ίσως να δώσει κάποια λύση. Κύριε Ντούμα, ακούτε ότι τριγύρω γίνονται σχόλια πολλά για την αστυνομία, διότι προτάθηκε, ας ξεκινήσουμε από εκεί, το νέο αυτό μέτρο, με τους αστυνομικούς που θα επαντρώσουν τις έξτρα αυτές περιπόλους. Νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, τους είδαμε προσωπικά, είδαμε μοτοσυκλετιστές, είδαμε ανθρώπους ένστολους που περπατάνε σε όλες τις γειτονιές. Θέλω την τοποθέτησή σας πάνω σε αυτό. Πώς τον βλέπετε καταρχάς σαν μέτρο? Θα ήθελα ξεκινώντας να σας ευχαριστήσω που μας καλείτε και μας δίνετε υποχρέωση και μας τον δίνετε, μπορώ να πω πλούση. Ένα από τα μέτρα, γιατί είναι πολλά τα μέτρα που θα εφαρμοστούν στο άμεσο μέλλον, ναι, είναι και αυτές οι περιπολίες, οι υποχούμενες. Mm-hmm. Δεν έχουν βγει ακόμη αυτοί έξω, οι συνάδελφοί μου, θα βγουν
από αύριο και μεθαύριο σταδιακά. Εγώ προσωπικά είδα πολλούς. Πώς συμβαίνει αυτό, ποιοι είναι αυτοί? Όχι, δεν είναι αυτή η ομάδα ΔΕΛΤΑ που λέμε.